Όσε λοιπόν, καθώς όπως αναφέραμε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, στο σημείο που εντοπίστηκε η σωρός υπήρχαν κάποια προσωπικά αντικείμενα που βοηθούν τις αρχές ως προς το πρόσωπο. Ωστόσο, αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού μέσω DNA. Η κατάσταση της σωρού είναι τέτοια, βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι το οποίο δεν ωφελεί. Στη 1:30 περίπου το μεσημέρι αναμένεται και η νεκροδομή επί της σωρού, ώστε να δούμε και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν αποκλείεται για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται. Ωστόσο, να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση από την αστυνομία όσον αφορά την ταυτότητα του θύματος. Θα πρέπει αυτό να διαπιστωθεί μέσα από επιστημονικές εξετάσεις. Πιστεύουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο, ωστόσο θα περιμένουμε και την ταυτοποίηση για να μπορούμε να δώσουμε στην δημοσιότητα και την ταυτότητα από του... ποιον έχει εντοπιστεί, οι πληροφορίες λένε ότι έχει εντοπιστεί, διότι αν πρόκειται για το άτομο που ήρθε στην Κύπρο για διακοπές ως τουρίστας, δηλαδή, και αν τον έψαχναν και ιδιωτικός και εντοπίστηκε, είναι ένα ζέντημα, αν αγνοείται εδώ και πόσες 40 μέρες. Πώς έχει εντοπιστεί η Κατερίνα? Κάποια να πούμε ότι μετά και από πληροφορία που είχαμε και επιβεβαιώσαμε και από την αστυνομία, φαίνεται ότι εντοπίστηκε από πολίτη ο οποίος ήταν στη συγκεκριμένη Δασόδη περιοχή. Γίνεται λόγος ότι εντοπίστηκε από ιδιωτική εταιρεία. Πάντως οι πληροφορίες από την αστυνομία θα διαφανεί, γιατί είναι σημασία, αυτός που και η ηλικία του θύματος, σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί, αν κάποιος ήρθε διακοπές, ένας νεαρός τουρίστας κλπ. Αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί αν πρόκειται πως ή το αν είναι εγκληματική ενέργεια ή άλλος πως. Θα το καταδείξει βεβαίως η νεκροτομή ή όποιες ιστοπαθολογικές ή άλλες εξετάσεις επί της σωρού. Είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει σε σχέση και με τον κατάλογο των ελλειπών των προσώπων, οι έρευνες που γίνονται κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον εντοπισμό. Θα έχουμε νεότερα σήμερα, Κατερίνα? Ή ενώ περιμένουμε κάτι από την αστυνομία, κάποια ανακοίνωση? Περιμένουμε από την νεκροτομή. Περιμένουμε από την νεκροτομή για να διαφανεί τουλάχιστον αν είναι εγκληματική ενέργεια ή όχι. Τώρα για την ταυτοποίηση, η μέθοδος της DNA, αυτή παίρνει περίπου 2 μέρες. Θα αναμένουμε και την επίσημη τοποθέτηση από πλευράς αστυνομίας για να μπορούμε να δώσουμε και στη δημοσιότητα το όνομα του προσώπου αυτού. Τώρα, Κατερίνα, πάμε σε ένα πολιτικό ζήτημα που προκύπτει και πάλι με τα κατεχόμενα. Κατηγορούν τον